μπροστά. Νομίζω ότι όλοι οι Αριανοί έχουν μπει λίγο σε ένα κρυογεννητικό θάλαμο. Έχουν παγώσει και περιμένουν να ξυπνήσουν σε δύο χρόνια που η ομάδα θα ανεβεί. Ρε παιδί μου, στην πρώτη εθνική, τότε θα ξυπνήσουν όλοι και θα ξεκινήσουν. Σαν τον Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει, όπα, τι είπε τώρα, βόμβα. Ο Μάικλ Τζάκσον είναι εσύ. Έχω ακούσει κάτι τέτοια σενάρια. Ρίχτω εδώ, ρίχτω εδώ. Έχω ακούσει ότι τον Μάικλ Τζάκσον τον έχουν βάλει σε ψυγείο, τον κρατάνε παγωμένο. Για να τον μαγειρέψουν. Να τον βγάλουν κάποια στιγμή. Να τον δείξουν μπροστά στον κόσμο. Πότε παιδί μου να το βγάλουν? Όταν είναι ακούσει... βιο Άρης. Όχι, καλά, τότε αν είναι τότε θα περάσουν πολλά χρόνια. Όπα, όπα, φίλε μου Τζουζέπε, μομφή. Δεν είναι μομφή, είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ο Μάικλ Τζάκσον. Δίνουμε είδηση, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Μάικλ Τζάκσον στην ομάδα της καρδιάς του, στην ομάδα του Άρεος, θα πρέπει να ψάξω λίγο τώρα. Με έπιασες εξαπίνης πολύ να μου, διότι άμα έκανα μία σημεία. Είναι κάποια από τα σενάρια, ξέρεις, μόλις γίνεται κάτι με κάποιον γνωστό, τι συμβαίνει μετά και τι έχει γίνει και γιατί και γιατί. Εγώ τα πιστεύω αυτά, τα καταπίνω όλα άφιλτρα. Εγώ τα πιστεύω. Εννοείται.